Το συνέδριο είναι το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο που γίνεται και θα γίνει στην Τρίπολη. Αυτό είναι τιμή για μας. Ήταν μια προσπάθεια του Συλλόγου Εστιατόρων, Καφεστιατόρων Ομού Αρκαδίας σε συνεργασία με το Πανελλήνιο, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε μπροστά από 100 καλεσμένους από όλη την Ελλάδα και πιστεύω εκεί πέρα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Να μας πείτε λίγο έτσι ποιοι θα είναι ομιλητές, έτσι λίγο τα θέματα, η θεματολογία. Η θεματολογία τη Δευτέρα είναι χαιρετισμοί των επισήμων, που θα είναι επίσημοι προσεκλεισμένοι, και μετά έχουμε θεματολογία για το ΕΣΠΑ, ΦΠΑ, εργασιακά θέματα. Τη δεύτερη μέρα είναι για τους αιγιαλούς, είναι για την κανονιστική, πνευματικά δικαιώματα, τη συμπέρ ήχου. Συμπεριλαμβάνεται όλη η γκάμα που απασχολεί το χώρο της εστίασης, τα καφέ και τα εστιατόρια τα οποία εκπροσωπούμε. Έχουν επιβεβαιώσει κάποιος υπουργός αν θα έρθει? Βεβαίως, θα είναι κυβερνητικό κλιμάκιο από την Αθήνα. Συγκεκριμένα ονόματα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε. Θα τους δείτε τη Δευτέρα πρώτα με το καλό. Είσαστε κι εσείς επίσημοι προσκεκλημένοι. Πιστεύουμε να καλύψετε το συνέδριό μας. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια άψογη συνεργασία με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πιστεύουμε και στην πορεία θα είναι πάλι το ίδιο. Έρχονται από όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τη Γέργυρα μέχρι τα Δωδεκάνησα. Θα είναι ανοιχτή και για το κοινό. Βεβαίως, το συνέδριο θα είναι μόνο για εμβολιασμένους ή με χαρτί ανοσίας. Όλοι οι συνέδροι θα είναι εμβολιασμένοι και θα έχουν χαρτί ανοσίας.